Συναδέλφες και συνάδελφοι, χαιρετίζω τη σημερινή μας μεγάλη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Σύνταγμα ενάντια στο προϋπολογισμό που τσακίζει παραπέρα τη ζωή του λαού και κάνει επιτακτική την ανάγκη να κάνουμε πράξη το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα στις φωτιές του καλοκαιριού εκεί στη Βόρεια Εύβοια, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Από τη μεγάλη σύσκεψη των συνδικάτων στο Sporting στις 5 Οκτώβριο σήμερα, συναδέλφες και συνάδελφοι, μεσολάβησαν πλήθος κινητοποιήσεων και σκληρών αναμετρήσεων όλων των εργαζομένων με την εργοδοσία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στους αγώνες αυτούς σημαντικό μερίδιο έχουμε και οι εκπαιδευτικοί με τη μεγάλη απεργία μας στις 11 του Οκτώβρη και τα μαζικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε όλο το επόμενο διάστημα τον αγώνα μας ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση που κάνουν το σχολείο ακόμα πιο ταξικό. Το κάνουν πολύ φτηνό για το κράτος, ακριβότερο για τους γονείς και κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις. Με εργαλείο την αξιολόγηση θέλουν να επιβάλλουν τις αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, ώστε τα παιδιά μας, οι αυριανοί εργαζόμενοι, να γίνουν ακόμα πιο φθηνοί και ευέλικτοι για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θέλουν το δάσκαλο σκυφτό για να βγάλει σκυφτούς νέους, σκυφτούς εργαζόμενους. Το σοκαριστικό βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι δάσκαλοι σκύβουν και διαγωνίζονται ποιος θα μαζέψει πιο πολλά χαρτονομίσματα για να σώσει το σχολείο το αυτοκλείσιμο, δείχνει τι δάσκαλο και τι σχολείο θέλει να φτιάξουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ και κυβερνήσεις τους διαφορετικά. Είναι όμως γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τα πετύχουν. Στην Ελλάδα υπάρχει ταξικό κίνημα, μεγάλη ιστορία σκληρών αναμετρήσεων με το αστικό κράτος και την εργοδοσία. Το εκπαιδευτικό κίνημα με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας συμπορεύεται με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Τους λέμε λοιπόν καθαρά, μην καρτεράτε να μας λυγίζετε ούτε για μια στιγμή. Εμείς δεν μάθαμε και δεν τα μάθουμε να σκύβουμε. Δεν προσκυνάμε, δεν γινόμαστε μάνατζερ. Θέλουμε να μείνουμε δάσκαλοι, να μορφώνουμε τα παιδιά του ελληνικού λαού. Για την προσπάθειά μας αυτή δεν περιμένουμε να μας χειροκροτήσουν ούτε η κυβέρνηση, ούτε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Για μας η μεγάλη μας αμοιβή είναι τα ίδια τα παιδιά και η πρόοδός τους, το χαμόγελο και η αγκαλιά τους. Είναι το γράμμα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας στις 12 του Οκτώβρη, την επομένη της μεγάλης μας απεργίας. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τους γονείς, τους εργαζόμενους, τις φτωχές λαϊκές οικογένειες που δεν τσιμπάνε στην κυβερνητική προπαγάνδα και στον υποκινούμενο από την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια τους κοινωνικό αυτοματισμό και στέκονται δίπλα μας στον αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών μας. Και εμείς οι δάσκαλοι των παιδιών σας, όπως είμαστε σήμερα εδώ, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, το ίδιο θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει μαζί να κάνουμε πράξη το σύνθημα. Εργάτη, κάνε υπόθεση δική σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί σου. Γιατί δεν... Γιατί ναι, μόνο εμείς, εκπαιδευτικοί γονείς και εργαζόμενοι, νοιαζόμαστε πραγματικά για τη μόρφωση των παιδιών μας. Γιατί τα θέλουμε όρθια, τα θέλουμε να μαθαίνουν γράμματα και όχι να παπαγαλίζουν, αλλά να κατανοούν τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα γύρω τους και κυρίως να πιστούν ότι αυτόν τον κόσμο της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του πολέμου και της προσφυγιάς μπορούν να τον αλλάξουν και θα τον αλλάξουν. Να πιστούν ότι δεν είναι της μοίρας μας γραφτό να πνιγόμαστε στις καταιγίδες, να καιγόμαστε το καλοκαίρι, να πέφτουν τα ταβάνια
και οι σοβάδες των σχολικών αιθουσών να καίγονται παιδιά από ξυλόσωπα το 2021, ότι μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, έφτασα Χριστούγεννα και η κατάσταση μέσα στα σχολεία είναι πραγματικά δύσκολη. Μας έχουν 25 και 30 μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα στις αίθουσες εν μέσω πανδημίας και παράλληλα προωθούν χίλιες ακόμα συγχωνεύσεις τμήματων. Τόσο νοιάζονται για την υγεία μας, τη δική μας και των παιδιών μας. 90.000 περισσότερα είναι τα κρούσματα στα σχολεία από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα, αλλά για να κλείσει ένα τμήμα χρειάζεται να νοσήσουν πάνω από το 50% των παιδιών. Τα κενά στα σχολεία είναι πάρα πολλά ακόμα και τώρα, κυρίως στις δομές της ειδικής αγωγής σε γενικά και ειδικά σχολεία. Τμήματα ένταξης και ολοήμερα παραμένουν κλειστά σε γενικά και ειδικά σχολεία ή άλλα υπολειτουργούν. Στην παράλληλη στήριξη η κάλυψη είναι κάτω από το 50% των αναγκών και την ίδια ώρα καθημερινά αυξάνονται οι ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις που μπαίνουν στα σχολεία. Νέα παιδιά πληρωμένα από τους γονείς και τα περισσότερα φυσικά ανασφάλιστα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων λείπουν από πολλά σχολεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα δεν υπάρχει μόνιμο πρόγραμμα σε χιλιάδες σχολεία στη χώρα. Οι υποδομές είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, αλλά ο προϋπολογισμός τους τις ξεχνά και αυτές. Η υποχρηματιδότηση της παιδείας συνεχίζεται. Τα χρήματα για φέτος είναι τα ίδια με πέρυσι. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μεγάλη μείωση της τάξης του 18%. Εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις έχουν άλλες προτεραιότητες και όχι φυσικά την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών του λαού και των παιδιών του. Φροντίζουν για την απλόχερη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομήλων και τους πανάκριβους νατοικούς εξοπλισμούς. Η υποχρηματοδότηση φυσικά της παιδείας αφήνει ανοιχτό το πεδίο για την εμπορευματοποίησή της. Αυτή είναι όμως την εμπορευματοποίηση της παιδείας που κοστίζει πανάκριβα στα λαϊκά στρώματα. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις τη δικαιολογούν και προσπαθούν να την κρύψουν πίσω από την περιβόητη επιχειρηματικότητα. Αυτή επεκτείνεται όσο διαρκώς αυξάνονται και οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών με οδυνηρές συνέπειες αυτά. Το πρόγραμμα των σχολείων και τα σχολικά βιβλία των παιδιών μας έχουν κατακλειστεί από τις δεξιότητες και οι νυν και οι πρώην κυβερνητικοί και οι κυβερνώντες τσακώνονται ποιος τις εισήγαγε πρώτος. Αντί για τη στέρεη, την ολόκληρη επιστημονική γνώση κάθε μαθήματος, κυριαρχεί το επιμέρους, το αποσπασματικό, το εφήμερο, το ληξιπρόθεσμο, προκειμένου να εξασφαλίζεται απλώς ένα φτηνό και ευέλικτο προσωπικό για τους εργοδότες. Δεν είναι τυχαίο που την περίοδο αυτή ανακοινώνονται τα νέα αναλυτικά προγράμματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τα βιβλία της δεκαετίας 2000-2010 που άφησαν γενιές σύγχρονων αναλφάβητων και ευτυχώς πολλά παραμερίστηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Φυσικά δεν είχαμε καμιά αμφιβολία. Αυτοί που άρπαξαν το ψωμί από το τραπέζι μας και το γάλα από το χέρια των παιδιών μας φυσικά και δεν νοιάζονται για τη μόρφωσή τους. Είναι σήμερα λοιπόν αναγκαίο όσο ποτέ να γίνει κατανοητό ότι αν θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας καλύτερα πρέπει να λύσουμε την βασική αντίφαση που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Από τη μια, τεράστιος παραγόμενος πλούτος, γνώση και τεχνολογία που την καρπώνονται οι λίγοι και από την άλλη μεγαλώνει η φτώχεια της μεγάλης πλειοψηφίας. Γιατί, αυτό το γιατί πρέπει να απαντήσουμε και πρέπει να το λύσουμε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, με πίστη στο δίκαιο μας και αισιοδοξία και με οργάνωση στα σωματεία μας κερδίσαμε πολλά και μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί αποτρέψαμε πολλά αντιεκπαιδευτικά μέτρα
επιτρέψαμε να γίνουμε εμείς προπομπός για την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Μπορούμε λοιπόν να κερδίσουμε κι άλλα. Δικαιούμαστε και δεκτικούμε ζωή, μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. Αυτός είναι ο δικός μας μονόδρομος και θα το βαδίσουμε ως το τέλος. Οργανώνουμε αυτές τις μέρες μέσα από τα σωματεία μας την αλληλεγγύη μας προς τους μαθητές μας για να μην είναι κανένα παιδί χωρίς θέρμανση, νηστικό, χωρίς παιχνίδια τα Χριστούγεννα. Συνεχίζουμε και διεκδικούμε αποφασιστικά αυξήσεις στους μισθούς μας ώστε να ζούμε από αυτούς. Κάλυψη εδώ και τώρα όλο το κενό στα σχολεία. Ούτε μια ώρα χαμένη. Άμεση έναρξη του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλες τις τάξεις και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων αναπληρωτών συναδέλφων μας για να καλυφθούν πραγματικά τα κενά. Και παράλληλα ζητάμε να πάρθουν τώρα επίγοντα μέτρα στήριξης αυτών των συναδέλφων μας που για χρόνια ολόκληρα τσακίζεται η ζωή τους αφού διασχίζουν κάθε χρόνο τη χώρα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη με μια βαλίτσα στο χέρι. Διεκδικούμε δωρεάν δεκατιανό και γεύμα για όλους τους μαθητές, πλήρια του φαρμακευτική περίθαλψη με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για όλους. Να καλυφθούν τώρα όλες οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Να χρηματοδοτηθούν οι σχολικές επιτροπές στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και στις δαπάνες των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλή συνέχεια με δυνάμωμα των αγώνων μας και καλές γιορτές. Με υγεία και αισιοδοξία να προϋπατήσουμε τη νέα χρονιά.